Καλή σας μέρα, κυρία Πανά. Καλή σας μέρα, κυρία Σάβα. Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό που μόλις προβάλαμε, κυρία Πανά, έξω από εμβολιαστικό κέντρο, να γίνεται όλα να δεις. Οι πολίτες είναι ο ένας πάνω στον άλλο, για να ακούσουν το όνομά τους, τρέχουν όλοι μαζί στην είσοδο, δεν τηρούνται τα μέτρα υγιεινής. Είναι ένα θέμα. Κοιτάξτε, άκουγα και πριν τον κύριο και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρέπει ακόμα και στα εμβολιαστικά κέντρα, αυτά που ξέρουμε, δηλαδή το να αποφεύγουμε τον συνωστισμό, το να πλένουμε τα χέρια μας αν καθόμαστε σε ένα χώρο που δεν προλαβαίνουμε να καθαρίσουμε, πρέπει να τα ακολουθούμε. Δηλαδή, και νομίζω το είχαμε συζητήσει για πάρα πολλά θέματα, πρέπει να στηρίξουμε τον εμβολιασμό και τα εμβολιαστικά μας κέντρα και ο κόσμος, είτε αυτό αφορά υπερήλικες, είτε γονείς υπερήλικων που είναι συνοδείς στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει για αυτούς και για τους δικούς τους ανθρώπους να αποφεύγουν κατά το δυνατό, τουλάχιστον έξω όπως από ό,τι αντιλαμβάνομαι γίνεται, το να συνωστίζονται, το να φορούν ορθά τη μάσκα τους. Και επειδή τέθηκε και το θέμα απολίμανσης των καθισμάτων, νομίζω το έχουμε πει, εάν οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα μικρό διάλειμμα αλκοολούχο και πλένουν τα χέρια τους, ακόμα και στην δυνητική περίπτωση που έχουμε να διαχειριστούμε με μια μολυσμένη καρέκλα, δεν τίθεται θέμα κινδύνου. Άρα, τα βασικά είναι, φοράμε ορθά τη μάσκα, αποφεύγουμε κατά το δυνατόν τον συγχρονισμό και στα εμβολιαστικά κέντρα και πλένουμε τα χέρια μας, κυρία Σάβα. Ναι. Βεβαίως αυτό, κυρία Πάνα, που λέτε, που αφορά την προσωπική υγιεινή μας, είναι το ένα. Το άλλο είναι και τι μέτρα λαμβάνονται στα εμβολιαστικά κέντρα. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα υπερήλικα που μπορεί να μην είναι σε θέση ή να στέκει πολλή ώρα αναμένοντας το ραντεβού, είναι ήδη πίσω, δεν είναι αυτό το θέμα. Μπορεί να πήγαν και νωρίτερα. Το λεωφορείο τέτοια ώρα να τους κατέβασε στο εμβολιαστικό κέντρο. Κάποιος πρέπει να έχει έχνοια και να φροντίζει για αυτούς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, είναι ένας αγώνας δρόμου και νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να υποστηρίξουμε αυτόν τον αγώνα δρόμου και να βελτιωθούμε και στις συνθήκες. Όμως, επειδή ακριβώς όλες οι χώρες πιεζόμαστε γρήγορα να κινηθούμε, γρήγορα να εμβολιάσουμε και όπως είπατε, μπορεί να υπάρχουν και καθημερινά λειτουργικά ζητήματα. Αυτό που νομίζω ότι είναι το έξυπνο για όλους μας για να προστατευτούμε είναι να ξέρουμε τι μας προφυλάσσει ανεξαρτήτως συνθήκων. Δηλαδή, εννοείται πως προϊόντος του χρόνου μπορεί να βελτιωθούν και οι συνθήκες των εμβολιαστικών κέντρων, όμως νομίζω ότι κάθε πολίτης και κάθε συνοδός για το δικό του καλό πρέπει να ξέρει το πώς θα κινείται σε έναν χώρο. Άρα, ακόμα και αν βλέπει ότι, και δεν αναφέρομαι μόνο στα εμβολιαστικά κέντρα, δεν πρόλαβα να καθαρίσουν την καρέκλα, καλά είναι να καθόμαστε και να πλένουμε μόλις σηκωθούμε τα χέρια μας, ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο να μολυνθούμε. Νομίζω ότι με μια συνεργική δράση και καλή διάθεση μπορούμε να βελτιωθούμε και να μειώσουμε τον κίνδυνο, όπως ανέφερε και ο κύριος. Ναι, και εμείς αυτό, γι' αυτό το λόγο το δείχνουμε, να βελτιωθούν και οι συνθήκες στα εμβολιαστικά κέντρα από τους αρμόδιους. Τώρα, να πάμε στα της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κυρία Πανά, να δούμε την επιδημιολογική εικόνα που έλαβαν υπόψη για να καταθέσουν κατά πλειοψηφία εισήγηση στον Υπουργό Υγείας για άνοιγμα των επιστροφή των παιδιών γυμνασίων στα σχολεία, αντί την, όπως όλα έδειχναν αφού έλεγαν τα διατάγματα από τις 2 Απριλίου, στις 29 Μαρτίου, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα. Πώς καταλήξατε σε αυτή τη θέση της εισήγησης?